Πάμε λίγο να συνομιλήσουμε με τον Λευτέρη Λαζάρου, τον κύριο Λαζάρου, σεφ, αγαπητός σεφ, ειδικά εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Λαζάρου, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, αν και δεν σας ακούω και πολύ καλά, αλλά κάνω προσπάθεια. Να μιλήσω πιο δυνατά. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Τώρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είναι ένα χτύπημα. Οι τελευταίες εξελίξεις με το ολικό lockdown στην Βόρεια Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, είναι ακόμα ένα χτύπημα σε επιχειρήσεις εστίασης, με τους επιχειρηματίες να προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε μια δύσκολη συγκυρία? Κοιτάξτε, να το πάρουμε λίγο από το τέλος προς την αρχή. Πρέπει να πούμε ότι ποια θα ήταν η λύση? Να μην κλείσουνε, να πάμε σε διασπορά, να προλάβουμε πρώτα κάποιες άλλες υγειονομικές βόμβες και μετά να καταλήξουμε στο κλείσιμο των εστιατορίων? Τα εστιατόρια ευθύνονται για τη διασπορά που κράτησαν ακόμα και τις αποστάσεις που το ίδιο το κράτος θεσμοθέτησε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Σίγουρα είναι όμως προήλθε αυτή η απόφαση μετά από ενέργειες υγειονομικών. Φαντάζομαι για να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, οι άνθρωποι αυτοί κάπου κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα συγκεκριμένο. Να ρωτήσω τότε κάτι και εγώ, έτσι να κάνουμε λίγο διάλογο. Όταν κλείσανε τα μπάρ στις 12 η ώρα, ελέγχθηκαν οι πλατείες και οι παραλίες? Προσπαθήσαμε να μην έχουμε μια διασπορά μπροστά εκεί? Είναι εύκολο να πειθαρχήσει ένα παιδί 17 χρονών που νιώθει Σούπερμαν? Δεν είναι εύκολο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι όποιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι και σήμερα έχουν κριθεί επιτυχημένες στην πράξη. Γι' αυτό λέω ότι όταν παίρνονται μεγάλες αποφάσεις και τέτοιες δύσκολες αποφάσεις, καλό είναι στο τραπέζι των συζητήσεων και των αποφάσεων να βρίσκονται και οι ομάδες των επαγγελματιών. Γιατί η γνώμη τους πολλές φορές βοηθά το κράτος να λειτουργήσει καλύτερα, επειδή έχουν την τεράστια και τη χρήσιμη εμπειρία. Σωστό. Στην αρχή της εκπομπής φιλοξενήσαμε για τον εκπρόσωπο εκεί των επαγγελματιών εστίασης στη Θεσσαλονίκη και ο άνθρωπος μας είπε ακριβώς το ίδιο: να συμμετέχουμε σε αυτές τις κλειστές ομάδες διαβούλευσης προκειμένου οι άνθρωποι να ακούσουν τους προβληματισμούς μας. Ακριβώς το ίδιο μας είπε. Ξέρετε γιατί? Την αγαπάμε αυτή τη χώρα πολύ. Την αγαπάμε πάρα πολύ και γι' αυτό και επιμένουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε χρήσιμοι, όχι μόνο γιατί προσφέρουμε πολιτισμό από την εστίαση και με την εστίαση, αλλά γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εθνικού μας πλούτου η εστίαση, γιατί αφορά τον πρωτογενή τομέα. Με εστίαση κλειστή δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Σωστό. Πολλές από τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν από αύριο τα ξημερώματα, πιστεύετε ότι θα ανοίξουν, κύριε Λαζάρου, μετά? Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω, γιατί δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα είναι ένας μήνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι 1η Δεκέμβρη θα είμαστε στο βαρύ χειμώνα. Θα είμαστε ανοιχτά σε ένα μήνα? Θα πάμε σε 2 μήνες? Θα υπάρχει ένα lockdown τρίμηνο? Πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα είναι το φορτίο της επιδημίας 1η του Δεκέμβρη? Γιατί μιλάμε πλέον ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, οι αντοχές έχουν εξαντληθεί και αυτό το ελάχιστο λίπος που υπήρχαν σε κάποια μαγαζιά, που υπήρχε σε κάποια μαγαζιά, και αυτό με το πρώτο lockdown εξανεμίστηκε. Στο δεύτερο άνοιγμα, στο άνοιγμα που κάναμε αυτό το τρίμηνο που δουλέψαμε, χωρίς το τουριστικό προϊόν, καταλάβατε ότι όλοι απλά λειτουργούσαμε και προσπαθούσαμε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας κόστη. Βέβαια. Και οι εργαζόμενοι συνεργάτες να έχουν δουλειά. Ακριβώς. Κύριε Λαζάρου, πολλοί συνάδελφοί σας επιχειρηματίες, ξέρετε τι τονίζουν, ότι μπορεί το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, να είχαμε λιγότερο κόστος, ωστόσο τα λειτουργικά μας έξοδα αυξήθηκαν. Βεβαίως αυξήθηκαν, γιατί και μέχρι πριν από 10 μέρες μας είπανε ότι πρημοδοτούν και επιδοτούν τα θερματικά στοιχεία κατά 40%. Ξέρετε πώς υπήρχαν και αγοράσαν. Κακώς βέβαια, ναι. Γιατί ένα θερματικό στοιχείο ηλεκτρικό έχει 3 κιλοβάτ κατανάλωση. Και ένα θερματικό στοιχείο που κάνει 100 ευρώ δεν μου λέει τίποτα να τα αγοράσω 60. Η ΔΕΗ είναι το πρόβλημα μου. Πάνω να αγοράσω 10 θερματικά στοιχεία 30 κιλοβάτ την ώρα. Από τη ΔΕΗ θα ήθελα να ακούσω μια γενναία πρόταση ή από τις εταιρείες που πουλούν ρεύμα
ότι ξέρετε για τους χειμερινούς μήνες εμείς κοντά σας 40% έκπτωση στα τιμολόγια. Αυτό θα ήθελα να ακούσω. Αυτή είναι μια επιδότηση γενναία. Για τα θερματικά στοιχεία να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα. Τα γάντια, τα αντισηπτικά, οι απολυμάνσεις κάθε 15 μέρες στους χώρους της εστίασης. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τους εργαζόμενους να νιώθουν ασφαλείς. Μετά από το ωράριό τους, πάνε στα σπίτια τους. Βλέπουν τα παιδιά τους, αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, αγκαλιάζουν τον άντρα τους, τη γυναίκα τους, τη μάνα τους, τον πατέρα τους. Προηγήθηκε, κύριε Λαζάρου, μία περίοδος δεκαετούς οικονομικής κρίσης που πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να κρατηθούν ζωντανές και αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια μίας υγειονομικής κρίσης, πάνε να χαθούν τα πάντα. Θα σας διορθώσω όμως και θα σας θυμίσω, μάλλον, δεν θέλω να σας διορθώνω, θα σας θυμίσω η δεκαετία στην κρίση. Στα τουριστικά μας επαγγέλματα και στην εστίαση είχε τουρισμό. Ο τουρισμός μας δεν σταμάτησε στη δεκαετία. Λειτουργούσαν αυτά. Τώρα είναι το δύσκολο. Σωστό, γιατί απλά πολλές... Παγκόσμιο το φαινόμενο και οι επισκέπτες μας ήταν πάρα πολύ λίγοι, όπως και θα είναι λίγοι, φοβάμαι, και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λειτουργούσαν το καλοκαίρι πολλές επιχειρήσεις εδώ εστίαση στην Κρήτη, αλλά το χειμώνα υπολειτουργούν. Οπότε... Ξέρετε, επειδή δραστηριοποιούμε και στην Κρήτη πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζω το νησί πάρα πολύ καλά. Μέχρι και κουμπαριές έχω στο Ηράκλειο. Βέβαια, πολλές. Σας αγαπούν πολύ εδώ. Αυτό είπα και στον πρόλογό μου. Και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ και αγαπώ το νησί πολύ. Και μάλιστα έχω πει ότι ήταν ένα νησί που θα μπορούσα να ζήσω όλο τον χρόνο. Αλλά όντως είναι έτσι όπως το λέμε, ότι στη δεκαετία στην κρίση τη μεγάλη το τουριστικό προϊόν υπήρχε. Άρα υπήρχε το τρίμηνο, το τετράμηνο, το πεντάμηνο, μια μεγάλη ανάσα, μια καλή αναπνοή. Τώρα όμως δεν υπάρχει ούτε αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πρωτογενή τομέα και πάνω απ' όλα την αμπελουργία. Η αμπελουργία αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Χωρίς τις μεγάλες ναυαρχίδες, τις τουριστικές, την Κρήτη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Πάρο, και τα άλλα μεγάλα νησιά, τώρα ξεχνάω και κάποια, δεν μπορεί να καταναλωθεί το κρασί. 30 εκατομμύρια τουρίστες, είμαστε 4 Ελλάδες. Άρα καταλαβαίνετε ότι με ένα δύσκολο ΦΠΑ 24% αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κάνει ακόμα περισσότερο Μάλιστα. δύσκολο και οδυνηρό. Κύριε Λαζάρου, μία συμβουλή, μία προτροπή σε εκατοντάδες εδώ επιχειρηματίες εστίασης, συναδέλφους σας στην περιφέρεια Κρήτη, σε μία δύσκολη περίοδο. Καταρχήν πρέπει να πω ένα και είναι πραγματικά το καθοριστικό. Ατομική ευθύνη όλων μας. Δηλαδή μην περιμένουμε και το ραβδί το μαγικό να μας δώσει λύσεις. Ας αναλογιστούμε όλοι μας ότι έχουμε την ατομική μας ευθύνη για να μπορέσουμε να σταθούμε υγιείς, να μην σκάσει το σύστημα υγείας, γιατί αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα, και έχουμε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Γιατί Μάλιστα. αν φύγει το ποσοστό και ανέβει πάρα πολύ ψηλά, δεν θα μπορέσουμε να το μαζέψουμε πολλά. Μάλιστα. Κύριε Λαζάρου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ. Με χαρά εγώ να τα ξαναπούμε πάλι και να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Έχετε τα τηλέφωνά μου στη Βέβαια. Διάθεση σας πάντα. Ευγενής και καταδεκτικός πάντα. Να σας ευχαριστήσω Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.